Εκστρατεία ενημέρωσης για την ανάπτυξη και τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία πραγματοποίησε το γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, καλώντας τους πολίτες της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να συμμετάσχουν στο διευρυμένο περιφερειακό συνέδριο. Στην Αλεξανδρούπολη πραγματοποιήθηκε συνέδριο με τη συμμετοχή πολιτών με θέμα τις αναπτυξιακές δυνατότητες της περιφέρειας με άξονα τις πολιτικές και τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρουσία του μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Εύα Σκαϊλή. Είναι μια επίσκεψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πλαίσια της πληροφόρησης και της ενημέρωσης για τα ευρωπαϊκά εργαλεία που έχουμε ξεκινήσει και έχουμε ανοίξει και αφορούν πλέον σχεδόν όλους τους τομείς. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν ευκαιρίες και χρηματοδότησης αλλά και επιδοτήσεων, ένας συνδυασμός που νομίζω ότι μπορεί η τοπική κοινωνία και οι ιδιώτες επενδυτές να τα εκμεταλλευτούν, αν τα γνωρίσουν και καταλάβουν ότι δεν είναι κάτι πια μακρινό. Το αντίθετο γίνεται πάρα πολύ εύκολο. Και αυτό μπορεί φυσικά, και ο σκοπός είναι να μειωθούν οι ανισότητες, να δημιουργηθεί ανάπτυξη και αυτά τα έργα να δώσουν επινοή και να σηκώσει το βάρος η Ευρώπη. Στόχος ήταν να υπάρξει θεσμική πληροφόρηση για τα μέσα και τα εργαλεία που προσφέρουν οι ευρωπαϊκές διαρθρωτικές και περιφερειακές πολιτικές, δήλωσε μεταξύ άλλων ο κ. Λεωνίδας Αντωνακόπουλος, επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα. Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με την υποστήριξη και της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, με στόχο να κάνουμε έναν παραγωγικό διάλογο με τους φορείς και τους πολίτες της πόλης της Αλεξανδρούπολης, σχετικά με την αναπτυξιακή διαδικασία όπως την αντιλαμβάνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα τα χρηματοδοτικά εργαλεία και μέσα που διαθέτει στις χώρες μέλη και στις περιφέρειες για να υποβοηθήσει την αναπτυξιακή προσπάθεια. Η αναπτυξιακή προσπάθεια γενικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα στις περιφέρειες έχει να κάνει πρώτα με τον εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό, έχει να κάνει με τον σχεδιασμό σε επίπεδο περιφερειών και βεβαίως με τις προτεραιότητες που έχει συμφωνήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί με τις περιφέρειες και τα κράτη-μέλη σχετικά με την αναπτυξιακή διαδικασία. Συγκεκριμένα δηλαδή με σχέδια τα οποία θα δώσουν θέσεις εργασίας, θα δημιουργήσουν υποδομές, θα βελτιώσουν το περιβάλλον και το καθεξής. Σήμερα λοιπόν έχουμε την τιμή να φιλοξενούμαστε στον ωραίο αυτό χώρο, στο Επιμελητήριο Εύρου και βεβαίως θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους φορείς που συμμετέχουν και υποστηρίζουν τη δράση αυτή και όπως και χθες στην Κομωτινή, ελπίζω και σήμερα ότι θα έχουμε ένα πολύ παραγωγικό και χρήσιμο διάλογο με τους πολίτες. Η δική μας παρουσία σε επιμελητήριο θα είναι να τους πούμε τις αδυναμίες που έχουμε καταγράψει όλο αυτό το χρονικό διάστημα, γιατί όπως όλοι πολύ καλά ξέρουμε, η περιφέρειά μας είναι με τις τελευταίες περιφέρειες απορρόφηση και κατάταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις 20 πιο φτωχότερες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι λοιπόν θα πρέπει σήμερα εδώ πέρα να ακούσουμε τους αξιόλογους συζητητές, να δούμε τις προκλήσεις και να τους βάλουμε και εμείς τις δικές μας απορίες και τις δικές μας προτάσεις, γιατί πιστεύω ότι το ΕΣΠΑ αυτό το 14-20 θα είναι για μας μια πραγματικά τσανίδα ανάτασης, ανάπτυξης για όλη την περιοχή. Θα πρέπει όλοι μας να σκύψουμε και να κάνουμε συνέργειες. Θα πρέπει πραγματικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτάξει τις περιοχές που έχουν χαμηλό ΑΕΠ. Θα πρέπει στα δυσσοριακά προγράμματα να έχουν πάλι προτεραιότητα οι αδύναμες περιοχές και να μην έχουν όλο γύρω από τη Γαλλία, Γερμανία κτλ. Γιατί αυτές οι εταιρείες και αυτοί οι φορείς έχουν μεγαλύτερη υποδομή και μεγαλύτερη τεχνογνωσία και παίρνουν και τη βαθμολογία με την προηγούμενη αξιοποίηση των προγραμμάτων. Έτσι λοιπόν είναι ενδιαφέρον σήμερα πραγματικά για επιχειρηματίες, δήμους, για όλους τους φορείς της περιοχής μας και πιστεύουμε ότι ας είναι η αρχή, η αφετηρία για το νέο ΕΣΠΑ, πραγματικά η περιφέρειά μας να μπορέσουμε να τη βάλουμε στην κορυφή και στη θέση εκεί που της ανήκει και εκεί που πρέπει να βρίσκεται. Προφανώς υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες, όχι απλώς πολλές, τεράστιες δυνατότητες στην περιοχή μας. Το έχω πει, θα το ξαναπώ, το λέω συνεχώς, ζούμε στην πιο πλούσια περιοχή της χώρας. Έχουμε τα πάντα στη δική μας περιοχή. Αυτό που δεν έχουμε και μας λείπει είναι μία οργάνωση και μία σωστή καθοδήγηση των ανθρώπων που θέλουν να επιχειρήσουν, ώστε να αξιοποιήσουμε τους σωστούς πόρους με τα σωστά εργαλεία. Αυτό συζητάμε και σήμερα, το συζητάμε με τους αναπτυξιακούς φορείς και επαγγελματικούς φορείς εδώ και πάρα πολλούς μήνες, πώς θα βρούμε τα σωστά εργαλεία, τα σωστά χρηματοδοτικά κυρίως εργαλεία, αλλά και τα εργαλεία οργάνωσής μας, ώστε να μπορεί εύκολα κυρίως κάποιος νέος να επιχειρήσει στη δική μας περιοχή και πώς θα μπορούμε να ανοίξουμε και νέους δρόμους, ώστε να αξιοποιήσουμε όλο αυτόν τον πλούτο και τους πόρους που έχουμε στη δική μας περιοχή για να ξεκινήσουμε νέα πράγματα. Είναι μια ευκαιρία και για τα δημοτικά πράγματα και για την ευρύτερη περιοχή μας.
Τους ευχαριστούμε καταρχήν που μας ζητήσανε και την δική μας άποψη και τις ενέργειες και την ενασχόλησή μας με τα αναπτυξιακά θέματα του τόπου μας, και αυτά θα παρουσιάσουμε σήμερα. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης κάνει χρήση ευρωπαϊκά προγράμματα, ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις και τις αναζητεί συνεχώς. Είτε είναι ειδικά στον ενεργειακό τομέα, έχουμε αρκετά παραδείγματα τα οποία ήδη έχουμε κάνει πράξη, έχουμε χρηματοδοτήσει και φυσικά χρηματοδοτούμε από εδώ και στο εξής διάφορα ενεργειακά έργα για την ποιότητα ζωής των κατοίκων μας, όπως είναι η ενασχόλησή μας με τη γεωθερμία, όπως είναι η ποιότητα για τους κατοίκους μας με φωτισμούς και γενικά με την ποιότητα ζωής. Νωρίτερα η κυρία Καϊλή συμμετείχε σε διευρυμένη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στον οργανισμό Λιμένος Αλεξανδρούπολης. Χάρηκα πάρα πολύ γιατί βλέπω ότι υπάρχει ομοψυχία και ειδικά στις περιοχές που είναι πιο μακριά από το κέντρο και είναι σύνορα Ευρώπης, το ότι υπάρχει τέτοια ανάγκη και αίσθηση του πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει πυλώνας όπως το λιμάνι για την ανάπτυξη όλης της κοινωνίας, χωρίς να υπάρχουν αντιδράσεις διαφορετικές απόψεις, αλλά με συνένεση και βλέποντας μπροστά και πώς θα υπάρξουν συνεργασίες. Πιστεύω ότι πάρα πολύ γρήγορα, στους επόμενους πολύ λίγους μήνες, αυτή τη χρονιά, θα έχουμε ξεκινήσει και την προσέλκυση επενδυτικού ενδιαφέροντος. Και αυτό είναι πολύ αισιόδοξο και θα βοηθήσει όλη την περιοχή.